Στίχη Πυθαγόρας, η μουσική και ο Απόστολου Καλάρα. Όπως όλοι ξέρουμε, ο τελευταίος αυτοκράτορας του Βυζαντίου ήταν ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος και σύμφωνα με το μύθο ήταν ο μαρμαρωμένος βασιλιάς που θα ξυπνούσε όταν οι Έλληνες θα έριχναν τους κατακτητές. Θα τους γύριζαν από εκεί που ήρθαν, δηλαδή από την κόκκινη μηλιά. Έστειλα δυο πουλιά στην κόκκινη μηλιά που λένε τα γραμμένα. Τώρα σκοτώθηκε, ταλολαγώθηκε, δεν γύρισε κανένα. Oh,
Μιχάλης Ουνιούρ γεννήθηκε στη Μικράσια και μετανάστευσε στην Αθήνα το 1920. Έγραψε μουσική για 45 επιθεωρήσεις και σε 10 κινηματογραφικές ταινίες. Σε συνεργασία με τον Αλέκο Σακελάριο και Χρήστο Γιανακόπουλο, δημιούργησαν τη σχολή του Αρχοντορεβέτικου, μια σχολή που συνδυάζει συνήθως χιουμοριστικούς στίχους και μουσική. Το τραμπ το τελευταίο γράφτηκε για την επιθεώρηση «Άνθρωποι, άνθρωποι» το 1948 και το πρωτοτραγούδισε η Σπεράντζα Βρανά. Μάλιστα λένε ότι όταν οι στιχουργοί, δηλαδή ο Σακελάριος και ο Γιανακόπουλος πηγαίνανε στο σπίτι του Σουλιού, ήταν καθυστερήσει και λέει ο Σακελάριος στο Γιανακόπουλο, «Περπάτα, περπάτα να προλάβουμε το τραμπ το τελευταίο».